Καλησπέρα, anime και manga fans, και καλώς ήρθατε στο review για το κεφάλαιο 66. Μόρο, ο... πώς να το πω... αυτός που καταβροχθίζει κόσμους. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω... συγγνώμη, θα ήθελα να περάσω και επίσημα στο chapter τι έχει γίνει ως τώρα, γιατί έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Αυτό που έχει γίνει ως τώρα είναι ότι... ο Γκόκου έγινε Master Ultra Instinct. Ο Μόρο απορρόφησε όλους τους συμμάχους και είχε γίνει πάρα πολύ δυνατός. Και στη συνέχεια απορρόφησε, επειδή κατάφερε και βρήκε έναν κρίσταλο που είχε πιάσει το λαιμό του Μέρους, κατάφερε και πήρε τις δυνάμεις του Μέρους. Το οποίο θεωρητικά σημαίνει ότι με δυνάμεις κάθετος τεχνικές πήρε και το Ultra Instinct του Μέρους. Έχω την εντύπωση, αυτό δεν το έχουν πει πουθενά, αυτό είναι καθαρά... ιδέα δικιά μου, μπορεί να είμαι 100% λάθος. Έχω την εντύπωση ότι ο Τογιοτάρο θέλει να σπρώξει ότι αυτό που λέγαμε οι fans για πλάκα, ότι και καλά το Master Ultra Instinct, όταν το έχεις λευκά μαλλιά, άρα όλοι οι άγγελοι έχουν από τη φύση τους Master Ultra Instinct. Και πιστεύω ότι ο Τογιοτάρο θέλει να διαβάζει αυτά που γράφουν οι fans και θέλει να το κάνει. Λοιπόν, το κεφάλαιό μας τελείωσε με τον Master Ultra Instinct Goku να έχει κυριολεκτικά καταστρέψει πριν 2 μήνες τον Μόρο. Στη συνέχεια ο Μόρο που ήταν απογοητευμένος έκανε και αυτός με τις τεχνικές του Μέρους κάποιο είδος Master Ultra Instinct, τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Ξαναλέω, αυτά δεν εξηγούνται, είναι και ένα πρόβλημα που έχει γενικά τον Dragon Ball τελευταία, το μοντέρνο δεν εξηγεί πολλά πράγματα. Και επειδή το σώμα του Μόρο δεν μπορούσε να διατηρήσει τις τεχνικές του Μέρους, αυτό το Master Ultra Instinct, αυτή τις ικανότητες που βασικά νομίζω Master Ultra Instinct είχε κάνει, άρχισε να μεγαλώνει, να διωγγώνεται και στη συνέχεια για να καταφέρει να επιζήσει ο Μόρο απορρόφησε, βασικά έγινε ένα με τη γη σαν απορρόφησε το κομμάτι. Προφανώς αυτό που είχα πει εγώ σαν spoil, ή όχι βασικά σαν spoil, σαν θεωρία, είπα ok, ο Βεντζέτα έχει μια τεχνική η οποία μπορεί να χωρίζει ψυχές, άρα αυτό που θα κάνει θα χτυπήσει το Μόρο, ο Μόρο θα χωριστεί από τον πλανήτη και πιθανότατα ο Master Ultra Instinct θα ρίξει ένα καμεχάμε ή ο Βεντζέτα θα ρίξει ένα καμεχάμε, πιθανότατα θα είναι φαντάστηκα κάτι παράλληλο με αυτό που έγινε με το Resurrection F, όπου ο Βεντζέτα νίκαγε τον Φρίζα, ο Φρίτσα πήγαινε να ανατινάξει τον πλανήτη και μετά όταν γυρίσανε πίσω το χρόνο ο Γκόκου στείλανε τη νίκη. Άρα πίστευα ότι οκ, okay, τώρα θα δώσει τη νίκη στον Τογιοτάρο, ο Τογιοτάρο θα δώσει τη νίκη στο Βεντζέτα και καλά σαν να λέει ορίστε. Βεντζίτα φαν θα χαρείτε κι εσείς. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η ιστορία μας. Λένε, ξεκινάμε όχι με τους χαρακτήρες μας αυτή τη φορά μπροστά στο Μόρο, δηλαδή το Γκρίλιν, τον Γκόκου και το Βεντζέτα, αλλά αντίθετα με τους υπόλοιπους, οι οποίοι φαίνεται ο Ντέντε του σκύλαρε και λέει ότι το πεδίο της μάχης μετακινήθηκε. Και ότι κάτι συμβαίνει με τον πλανήτη. Α, επίσης λέει ο Σογκόχαν ότι το κορμί του πονάει. Αυτό υπονοεί ότι, άμα θυμάστε ότι όταν ο Μόρο απορρόφησε τον πλανήτη, σιγά σιγά άρχιζε να απορροφάει τα πάντα στον πλανήτη. Όλη την ενέργεια των ανθρώπινων ψυχών. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να δείχνει με το χέρι του κάτι για να απορροφάει την ενέργεια. Κάποιου, γιατί αφού είναι ο πλανήτης, μπορεί να απορροφάει ενέργεια από παντού. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά τα ωραία δισέλιδα τα οποία δεν είναι πολύ περίπλοκα. Άμα θυμάστε και στα προηγούμενα βίντεο, πάντα γκρινιάζω ότι τα panels είναι πάρα πολλά. Και τώρα έχουμε πολλά πανελάκια, αλλά δεν τρελαινόμαστε. Λοιπόν, έχουμε το Βεντζέτα να λέει ότι ο Μόρο απορροφάει την ενέργειά του. Οκ, το καταλάβαμε. Φυσικά το Γιοτάρο πρέπει να μας εξηγεί τέτοια ασήμαντα πράγματα, όχι τα σημαντικά. Α, οκ. Okay. Καλή λεπτομέρεια. Όντως ο Μόρο πρέπει να έρχεται σε επαφή με σένα για να απορροφάει ενέργεια, γιατί όσο πετάνε δεν μπορεί να τους κλέψει ενέργεια. Ο Μόρο λέει ότι η ενέργεια της γης είναι δική του. Και έχουμε τον γίγαντα Μόρο να ορμάει να σκοτώσει τον Γκόκου. Τίποτα ιδιαίτερο, δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τη σελίδα, αλλά θα προχωρήσω. Το δισέλιδο βασικά, τώρα δεν βλέπουμε σελίδες, βλέπουμε δισέλιδα, λόγω της εφαρμογής του Manga Plus. Όσοι με ρωτάτε πού να δείτε το Manga, πολλές φορές το αναφέρω συνέχεια σε κάθε stream. Manga Plus είναι δωρεάν εφαρμογή, είναι επίσημη και σου επιτρέπει να διαβάζεις τα τελευταία chapters που υπάρχουν. Το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι μπορείς να διαβάσεις ή τα πρόσφατα chapters, μέχρι νομίζω 5 πίσω, είτε τα πρώτα 3 chapters και τα ενδιάμεσα χάνονται, ώστε και καλά να μην σου δίνει όλο το manga δωρεάν, ώστε να σου λέει άμα θες να διαβάσεις όλο το manga,
είτε ακολούθα το Manga Plus συνεχώς, είτε αγόρασε τα βιβλία, τους τόμους που βγαίνουν. Λοιπόν, ο Γκόκου μπλοκάρει. Ου, μου αρέσει η λεπτομέρεια εδώ πέρα, θα δείτε. Μπλοκάρει την επίθεση του Μόρο, αλλά τον τράνταξε, ωραία λεπτομέρεια. Και δείχνει ότι ο Μόρο προσπαθεί με το άλλο χέρι. Οκ, τον πιάνει τον Γκόκου και ο Γκόκου... Ωραίο. Αυτό το πάνελ... Κοίτα. Δεν θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλά αυτό το πάλι το θεωρώ άχρηστο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Η κλωτσιά είναι πολύ ωραία. Ωραία, τώρα μπορείτε να βλέπετε και τον Γκέρο Σοράβου. Το έχουμε κάνει πολύ πιο εύκολο. Και ο Γκόκου πλοκάρει. Okay, και ο Μόρο απλά βγάζει ένα τρίτο χέρι. Λογικά, αφού ο πλανήτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο Γκόκου, όπως βλέπουμε τη λεπτομέρεια, πάλι τον μπλοκάρει λόγω του Master Ultra Instinct. Μία λεπτομέρεια που ο κόσμος έχει γενικά σχολιάσει είναι ότι ο Τοιοτάρο έλεγε στην αρχή του μάγκα ότι και καλά όταν έκανε το όμενο Γκόκου γύρισε και είπε ότι ο Γκόκου λέει τώρα νιώθω ότι είμαι τόσο ήρεμος όσο το βουνό Πάοζου εκεί που μεγάλωσε ο Γκόκου. Ότι και καλά είμαι τόσο ήρεμος όπως είναι ένα βουνό. Και τον βλέπουμε συνεχώς, ειδικά στο Omen, να τσαντίζεται στο Moro Arc, που είναι λίγο ειρωνικό. Αν και, εντάξει τώρα, συνοχή από δουλειά του Toyotaro το θεωρώ λίγο δύσκολο. Τι λέει? Λέει, όπως είπα, το κορμί μου τώρα είναι ο πλανήτης. Okay, δεν έχεις πουθενά να κρυφτείς. Ο Wiz είναι με τον Grillin και τον Τζάκο και τον Beerus. Okay, ο Γκόκου προσπαθεί να αμυνθεί ενάντια στο Moro. Α, επίσης κάτι άλλο που ανέφερε ο Μόρο ότι όντως αν ο Γκόκου του επιτεθεί θα ανατιναχθεί και μαζί του θα καταστρέψει, αν θυμάμαι καλά, το σύμπαν. Και λέει, OK, ο Whis το λέει ότι με το να ντοντζάρει τις επιθέσεις του αποφεύγει να κάνει τον Μόρο να εκραγεί. Αλλά, και ρωτάει ο Κρίλ αν υπάρχει τρόπος να το εμποδίσουν. Ναι, υπάρχει ένας τρόπος. Η ερώτηση είναι αν ο Γκόκου μπορεί να το κάνει. Α, οκ, okay. Και λέει ο Beerus προφανώς δεν έχω κάποια άλλη επιλογή από το να επέμβω. Και είναι ξαφνικό, όντως και εμένα μου κάνει εντύπωση, αντιδράει ο Whis. Άρα σημαίνει, είναι περίεργη αυτή η φάση. Όντως, από την αρχή του άνιμε και του μάγκα, υπήρχε ένα πράγμα που, υπήρχε μια συνοχή, ότι οι θεοί πραγματικά μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και στο μάγκα υπήρχαν κάποια lines τα οποία πραγματικά πιστεύω απλά τα βάζανε γιατί δεν ήθελαν να τα εξηγήσουν για ποιο λόγο η πλοκή γράφει ό,τι θέλει, αλλά εξηγούσαν ότι οι θεοί λειτουργούν με τους δικούς τους τρόπους. Δεν μπορείς να ψυχολογήσεις ένα θεό. Οι θεοί είναι αψυχολόγητοι. Άρα μου κάνει εντύπωση που ενώ έπρεπε να είναι full ο Whis να ακολουθεί αυτά που συμβαίνουν, δεν έχει εντύπωση τι συμβαίνει. Ότι για ποιο λόγο δηλαδή ο Beerus θέλει να επέμβει. Τι λέει? Θα έχω πρόβλημα, λέει, αν οι άλλοι θεοί της καταστροφής με δουν να κάνω κάτι τέτοιο. Ότι και καλά ένας θεός της καταστροφής προστατεύει και... Και λέει, το εννοείς, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Okay. Δεν βγάζει νόημα η αντίδραση, δηλαδή έπρεπε να είναι ερώτηση, όχι φόβος. Και εδώ βλέπουμε ότι κάτι συμβαίνει. Άλλη μια περίπτωση του Toyotaro που απλά βάζει panels γιατί μπορεί, δεν μου αρέσουν καθόλου τα panels, για να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα χαζά panels. Έχει χωρίσει έτσι τους διαλόγους. Καταρχήν αυτό το panel δεν μου αρέσει και αυτό το θεωρώ άχρηστο, να πάρει λίγο ανάσα. Είναι τα panels έτσι όπως έχει χωρίσει τους διαλόγους, δεν μπορώ να τα δω, εντάξει. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μας δείχνει την τοποθεσία των χαρακτήρων σε σχέση με τον Γκόκου και πόσο μεγάλος είναι ο Μόρο, που είναι τεράστιος. Αυτό προφανώς δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, αν αφήναμε αυτά, καλά τα πέω το Γιοτάρο μέχρι στιγμής. Πάντα έχουμε την αφαιρετική για να δούμε τι μπορούμε να αφαιρέσουμε για να κάνουμε καλύτερο το chapter. Λοιπόν, όντως έχουμε άσχημα νέα, λέει ο Whis. Α, τους κάλεσε ο Grand Priest. Οκ. Okay. Τι συμβαίνει, ρωτάει ο Beerus. Α, οκ. Found out he poofed. Οκ. Εδώ τώρα είναι περίεργη φάση. Αυτό που γυρνάει και λέει εδώ ο
μπύρους, και αυτό που ξέρουμε εμείς οι fans, εμείς ξέρουμε ότι ο Μέρους πέθανε. Εγώ πάντα είχα μια υποψία ότι εντάξει, ο Μέρους εξαφανίστηκε γιατί έσπασε τους κανόνες των αγγέλων και καλά πολέμησε. Αλλά πάντα σκεφτόμουν ότι, ρε φίλε, λες να μην εξαφανίστηκε, απλά να μπήκε σε κάποια φυλακή, ίσως μια φυλακή του Ζένο, κάτι παρόμοιο, καταλαβαίνετε που του πηγαίνω. Και δεν μου έβγαζε κανένα νόημα γιατί ο Μέρους δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να ζει ή να μπορούσαν να τον αναστήσουν. Δηλαδή όλη η φάση έγινε ότι και καλά εξαφανίστηκε, αλλά όλοι συμπεριφέρονται, λες και δεν μπορείς να τον φέρεις πίσω με τις Dragon Balls. Άρα κάτι έγινε, μπορεί να μην εξαφανίστηκε, μπορεί να σφραγίστηκε. Αν θυμάστε, η θεωρία είναι ότι όταν ένας θεός της καταστροφής δεν υπάρχει, ο άγγελός του επίσης σταματάει να είναι ενεργός. Επίσης, όταν ένας καϊός πεθαίνει, πεθαίνει μαζί του και ο θεός της καταστροφής. Άρα, άμα σκοτώσεις, λέω εγώ τώρα, τον Σύνεθ στο δικό μας σύμπαν, το σύμπαν 7, τον Supreme Kai, πεθαίνει μαζί ο Μπύρους, άρα πάει και ανενεργός και ο Whis. Αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει ανενεργός, δηλαδή απλά αράζει με τον Grand Priest και πίνει καφέ, γίνεται, είναι σαν το Μέρος, ας πούμε, που είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, απλά δεν έχει τα καθήκοντα του Αγγέλου. Είναι περίεργη φάση. Οκ. Okay. Και προφανώς όλη αυτή η φάση έγινε για να βρει μία αφορμή ο Μπύρους για να μην σώσει την κατάσταση, να τα αφήσει τον Γκόκου. Άρα και γυρνάει και λέει στο κάτω-κάτω είναι πλανήτης. Τι λέει? Α, και καλά λέει, νομίζω ότι νοιαζόμουν για τον πλανήτη σας. Λύστε. Αυτή είναι πραγματικά μια ηλίθια ατάκα. Στο προηγούμενο chapter γυρίσε και είπε ότι αν καταστραφεί η γη θα δημιουργήσει προβλήματα και τώρα λέει νομίζεις ότι νοιάζομαι για τον πλανήτη σας. Εντάξει, είναι η κλασική δικαιολογία που θα κρατήσουν οι περισσότεροι fans. Α, λογικά θέλει να κρατήσει τη γη διότι ενδιαφέρεται για το φαΐ και κάτι τέτοια. Και εδώ έχουμε... δεν ξέρω γιατί, μου φαίνεται υπερβολικά χαζό. Είναι ένα από τα πιο χαζα πάντες που έχω δει. Είναι ο Γκόκου εδώ που προσπαθεί να κρατήσει πίσω το μόνο και για κάποιο λόγο εμφανίζεται ο Whis και ο Γκόκου casual απλά γυρνάει και κοιτάει το Whis. Δεν μου αρέσει γενικά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι ο Whis και ο Μπύρους γίνανε κομμάτι του team δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην... όχι παρουσίαση... στην απειλή που υπήρχε στον κόσμο μας. Θα μου πεις γιατί ρε μαλάκα υπάρχει απειλή, μια χαρά είμαστε. Θα το πω πολύ απλά, γιατί ό,τι έκθρος και να εμφανιστεί, από τη στιγμή που υπάρχει και ο Μπύρους και ο Whis στην ιστορία, δεν υπάρχει ποτέ λόγος να φοβόμαστε ότι κάτι θα καταστραφεί. Resurrection F ήταν ο Μπύρους και ο Whis, αλλά ξέραμε ότι ακόμα και αν ο Golden Freezer νικούσε, η γη δεν θα καταστραφόταν. Ο Μπύρους δηλαδή θα τον σταματούσε. Και στον Μπρόλι. Γιατί είδαμε ότι ο Μπρόλι πολέμησε και τον Γκόκου και τον Βεντζέτα και ο Whis για ένα δευτερόλεπτο μπήκε μπροστά του και τον ντότζαρε και τον κρατούσε. Και εδώ πέρα φυσικά για κάποιο άγνωστο λόγο δεν μας εξηγεί, αλλά ας υποθέσουμε ότι επειδή είναι Θεός ξέρει, μας εξηγεί ότι ο Μόρο για να τον νικήσεις πρέπει να καταστρέψει το κρίσταλο. Λογικά εννοεί τον κρίσταλο ο οποίος είχε επιζήσει από τον Μέρους και πήρε τις ικανότητές του. Επίσης, συχαίνομαι αυτό εδώ το πάνελ. Γιατί το συχαίνομαι? Δεν είναι κακό πάνελ. Το πρόβλημά μου είναι ότι δείχνει τη διαφορά στις δυνάμεις του Γκόκου με του Whis. Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο ότι όταν ο Γκόκου φτάσει, αφού ο Γκόκου God, κάτι μπορούσε να κάνει με τον Whis, με τον Μπύρους. Ασχέτως δηλαδή αν ο Μπύρους είναι τόσο δυνατός που κρατιόταν πίσω, και εγώ το πίστευα. Εγώ πίστευα ότι με τον Super Saiyan God ο Μπύρους πιθανότητα να χρησιμοποιήσει ένα 10% άσχετα που έλεγε 100%. Αλλά έχουμε πάει God, έχουμε πάει και καλά Master God, να το πω έτσι, ότι μπορεί να τον χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Blue, Omen. Δηλαδή, είδαμε τον Μπύρους στο Omen να τρομάζει. Είδαμε τον Μπύρους να τρομάζει στο Kaioken επί 20. Και τώρα έχουμε Master Ultra Instinct. Mastered. Δηλαδή, μπορεί να το ανάβει μόνος του. Τουλάχιστον αυτό υπονοεί. Είναι τόσο τραγική η διαφορά. Δηλαδή, ο Γκόκου μπλοκάρει με όλη του τη δύναμη και ο Whis απλά κουνάει το δαχτυλάκι του. Εκτός δηλαδή, άμα υποθέσουμε ότι έχει φτάσει σε δύναμη τον Μπύρους, αλλά ο Whis είναι τόσο δυνατότερος που εντάξει, απλά δεν πρόκειται να τον φτάσει ποτέ. Αλλά ρε παιδιά, για ποιο λόγο τα power levels είναι τόσο σπασμένα? Δεν μου βγάζει νόημα. Ξέρω ότι ο Μπύρους και ο Whis επίτηδες γράφονται κυριολεκτικά ως χωρίς ταβάνι η δύναμή τους. Εγώ το έλεγα πολλές φορές, δηλαδή ότι ο Γκόκου μπορεί να πολεμούσε 100% τον Μπύρους και τελικά ο Μπύρους να γυρίσει να πει στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη μου μορφή και έχω άλλες 10, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Αλλά δεν παίζει να γίνει αυτό. Απλά ο Μπύρους γύρισε και είπε ότι κρατιόμουν, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό με το Whis είναι υπερβολικό. Επίσης νιώθω, πες με τρελό, νιώθω ότι ο Τοιοτάρο δεν είναι πολύ καλό στο να ζωγραφίσει τον Whis. Δηλαδή
Εδώ μου αρέσει το πρόσωπο του πάρα πολύ. Εδώ όμως όχι, είναι λίγο περίεργος. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή τη φάση. Πάρα πολλά panels. Γιατί, κοιτάξτε πώς πηγαίνει. Πας από εδώ, πας εδώ και μετά πας εδώ. Ωραία, τον πήρατε το λαβύρινθο, σας αρέσει, ωραία, ξεκινάμε. Αυτό γιατί υπάρχει. Βασικά αυτά τα δύο panels γιατί υπάρχουν. Απλά πρέπει να είναι ο Whis που κάνει teleport στον Goku και μιλάει κατευθείαν. Για ποιο λόγο πρέπει ο Whis που μιλάει να πάρει ένα panel και ο Goku που απλά αντιδράει και στην απαντάει να πάρει κι άλλο panel και μετά να έχουμε αυτό. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να οργανώσει λίγο καλύτερα τους διαλόγους. Έχει πολύ θέμα με τους διαλόγους και φαίνεται διότι στις σκηνές οι οποίες δεν έχουν δράση και δεν μπορεί απλά να κάνει χορογραφίες βάζει πάρα πολλά μικρά panels, χωρίζει δηλαδή τους... και βάζει πολύ λεπτομέρεια και επίσης είναι πολύ περίεργο ο τρόπος που διαχειρίζεται τα backgrounds του. Γενικά τα backgrounds του Γιοτάρο, εκτός αν επίτηδες έλα φτιάξει ένα background shot, δεν είναι πολύ λεπτομερέστατα εδώ πέρα, δηλαδή βλέπουμε και δεν έχουν και πολύ συνοχή. Εδώ ας πούμε βλέπουμε σύννεφα, εδώ βλέπουμε σύννεφα δεν υπάρχουν, εδώ πάλι τα σύννεφα υπάρχουν, εδώ πάλι δεν υπάρχουν, ούτε εδώ δεν υπάρχουν, να τα πάλι, πάλι δεν υπάρχουν, περίεργες φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, μ' αρέσει, συγγνώμη, έπιασε κορώνα, αλληλούια. Λοιπόν, τέρμα άχρηστο. Κυριολεκτικά ο Goku κοιτάει τον Whis. Μαλάκα, το Γιοτάρο, δεν φτιάχνεις. Είστε διέλα. Μαλάκα, το Γιοτάρο, δεν φτιάχνεις storyboard για άνιμε. Φτιάχνεις μάγκα. Ζωγράφισε σαν μάγκα. Ξαναπαραλαμβάνω. Τεράστιο μου πρόβλημα με τον Γιοτάρο αυτό. Τέλος πάντων. Του λέει να έχεις πίστη στη δύναμή σου. Οκ. Okay. Πολύ άκυρο. Γιατί πότε ο Goku δεν έχει πίστη στη δύναμή του και λέει. Εντάξει, λέει, άμα μόνο αυτός είναι ο τρόπος και καλά να σπάσει το διαμάντι, τον κρίσταλο του Μόρο και λέει ότι πρέπει να γυρίσει στο Heavenly Realm. Πρέπει να γυρίσει πίσω στο Grand Prix, στο Whis και ο Beerus. Και εδώ πέρα, χάχα, είδατε που σας είπα ότι θα το γυρίσει πάλι το Γιοτάρο στο φαΐ. Άμα καταστραφεί η γη, λέει, φυλαξέ μου λίγο φαΐ. Wow. Μου αρέσει που προσπαθεί να δοκιμάσει διαφορετικές τοποθετήσεις της κάμερας, αλλά πολλά πάνελς. Τέλος πάντων, αντίο, φεύγουνε και φύγανε. Άλλο ένα πάρα πολύ χρήσιμο πάνελ. Okay. Θα ήταν ωραίο, θα σου πω ότι θα ήταν ωραίο, αν αυτός ο Goku πεταγότανε δίπλα στον Krillin και καλά προσγειωνότανε, σαν να έμπαινε μέσα στο πάνελ. Αλλά όχι, δεν το κάνανε και για κάποιο λόγο ο Μόρο έγινε το όρος Μόρο. Έγινε κυριολεκτικά ένα βουνό. Και... Οπ! Τι σας έλεγα. Έρχεται. Συνεχίζει λέει γίνεται μεγαλύτερος και μεγαλύτερος. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ... Κρύβει τον... Κρύβει τον κρύσταλο μέσα στο κουτελό του για να μην μπορεί να τον βρούνε. Και του κάνει... Κάνει στην άκρη Κάκαροτ. Ο Βεντζίτα... Όταν έχει αυτή εδώ την περίεργη φλογισμένη άβρα είναι σε... Vegeta Evolution. Δεν ξέρω όμως γιατί, ενώ είναι Vegeta Evolution δεν έχει μίες, αλλά ποιος είμαι εγώ για να γκρινιάζω. Και χρησιμοποιεί την τεχνική του, η οποία... Okay, για να δούμε. Ωραία, αυτό δεν ήταν κακό πάνελ. Τα μόνα πράγματα τα οποία δεν μου αρέσαν ήταν αυτό και αυτό. Αυτά τα δύο reactions. Θα μπορούσα να κάνει standard side Kakarot και απλά να δείχνει το Vegeta να έρχεται από ψηλά και να προσγειώνεται και να κάνει την έκρηξη. Και εντάξει, και αυτό εδώ δεν μου αρέσει. Δηλαδή, αν έγινε κάτι από αυτά τα πανελάκια, ήταν αυτό και αυτό. Τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί την τεχνική που έμαθε στο Γιάρντα το Βεντζίτα με αποτέλεσμα ο Κρίσταλος να ξαναεμφανίζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γκόκου απλά. Πάει να τσαρτζάρει, τι λέει. Σταμάτα λέει να μιλάς. Και απλά του λέει κατέστρεψε τον Κρίσταλο. Εντάξει, πρέπει να δούμε 60 panels και πρέπει να δούμε και για κάποιο λόγο μία αναφορά στην ταινία 6, τη δεύτερη του Cooler,
που ο Γκόκου στο τέλος της ταινίας απλά ανοίγει το χέρι του, έχει μέσα μια κτίνα και ορμάει. Εδώ το, είναι διαφορετικό. Εδώ είναι ανοιχτό το χέρι του και το κλείνει. Και είναι ένα προς ένα, νομίζω, είναι η αναφορά. Το ξαναλέμε, ο Γιοτάρο κάνει πάρα πολλές αναφορές στο άνιμε και στο μάγκα. Όχι μόνο για αναγνωρισιμότητα, δεν του το δίνω πια. Δηλαδή, στα παλιά βίντεο που έκανα, θα δείτε πολλές φορές έλεγα: α, έχουμε και μία αναφορά εδώ και μία αναφορά εκεί. Και καλά, το έβλεπα λίγο πιο σαν φαν. Έλεγα: α, ωραία, αφήνει μικρά υπονοούμενα. Είναι καθαρά κάποια σημεία που νιώθω ότι δεν είναι δημιουργικός. Παίρνει δηλαδή ιδέες από τη μνήμη του και η μνήμη του είναι πάρα πολύ δραγκομπολική. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι είναι Dragon Ball fan, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει το fanboy Λίκη από όλα τα υπόλοιπα. Και γενικά ο Γκόκου ορμάει, τον βλέπουμε, ωραίος, και πάει να πολεμήσει. Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο ο Βεντζέτα δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τη τεχνική του? Δεν θυμάσαι στα παλιά chapters όπου ο Βεντζέτα απλά έριχνε μπουνιές και ενεργοποιόταν η τεχνική του και απλά στο τέλος πήγαινε πίσω, άνοιγε το χέρι του, έκανε μια κίνηση με το χέρι του και έκανε release την ενέργεια? Γιατί τώρα χρειάζεται να ξοδέψει ενέργεια για να το κάνει? Πολύ περίεργο. Λοιπόν, ο Γκόκου, wow, κάνει για μερικές ωραίες αεροπορικές κινήσεις, αποφεύγει το μόρο, του τρυπάει το χέρι, χρησιμοποιώντας την ίδια γροθιά από το προηγούμενο chapter. Στο προηγούμενο chapter ήταν ένα ωραίο δισέλιδο με αυτόν και το μόρο να ρίχνουν μπουνιές. Αλλά εδώ πέρα την έχει δει, περνάει μέσα πολλά χέρια, ok. Σταμάτα να καίει σελίδες, επίσης για κάποιο λόγο εδώ το πρόσωπο του Μόρο είναι κυριολεκτικά το πρόσωπο του Σελ, αλλά δεν γκρινιάζω. Και φυσικά τρέχα. Κάποια στιγμή μετά από 100 τείχους την είδε. Μου θύμισε τώρα τον Οροτσιμάρο όταν πολέμαγε τον Four Tail Naruto, που ο Naruto δεν έλεγε τον εαυτό του και έβγαζε τις πύλες για να τον προστατέψουν και ο Ναρούτο απλά πετάει μια κτίρα και ρίχνει όλες τις πύλες μαζί. Και μετά από ένα σημείο του ο Γκόκου δεν αντέχει άλλο. Vegeta, come on, not enough. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ενώ του κάνει την τεχνική του, το Fission, ο Vegeta, ο Μόρο δεν επιστρέφει στην αρχική του μορφή. Πολύ περίεργο. Και λέει, είμαι, λέει, στα όρια μου. Για ποιο λόγο είσαι στα όρια σου? Για ποιο λόγο πετάς ακτίνες και απλά δεν ρίχνεις μπουνιές στο πάτωμα? Πολύ περίεργο. Α, ότι και καλά λέει από... He's draining me! Περίμενε. Μου απορροφάει την ενέργεια πιο γρήγορα από ότι εγώ το πνεύμα του. Συγγνώμη. Για να σου απορροφεί την ενέργεια ο Μόρο, πρέπει να είσαι, να ακουμπάς το έδαφος. Απλά πέτα! Γιατί στέκεσαι? Μη μου πεις ότι σου απορροφάει ενέργεια, του ρίχνεις ακτινούλες και επειδή του ρίχνεις ακτινούλες έρχεται σε επαφή και σου ρουφά ενέργεια. Δεν βγάζει νόημα. Τι κάνει ο Γκόκου αφού ο Μέρου λέει μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν μπορώ εγώ? Μήπως γιατί όταν ο Μέρου το έκανε ο Μόρο δεν ήταν τόσο δυνατός? Δεν κατάφερε να φτάσει στον κρίσταλο, λέει ο Κρίλιν. Και λέει, δεν έχω αρκετή θεϊκή ενέργεια. Κοιτάξτε, λογικά με θεϊκή ενέργεια εννοεί θεϊκό ki, που συνήθως στα αγγλικά το ki στο manga το μεταφράζουν chi. Το θεωρώ περίεργο που λέει θεϊκή ενέργεια. Δεν βγάζει νόημα τι σημαίνει θεϊκή ενέργεια. Θα πω εγώ, ας πούμε, ότι είναι, για τώρα θα θεωρήσω ότι είναι, εννοεί θεϊκό ki. Αλλά για ποιο λόγο χρειάζεσαι θεϊκό ki για να χρησιμοποιήσεις το Master Ultra Instinct? Από τη στιγμή που είδαμε και σε προηγούμενα chapters και στο anime και στο manga και όπου θέλεις ότι το Omen και το Master Ultra Instinct δεν ενεργοποιούνται με θεϊκό ki, είναι κυριολεκτικά τεχνικές. Αυτό το πράγμα που κάνεις είναι ότι δημιουργείς προβλήματα στην αφήγηση των γιοτάρων. Το Master Ultra Instinct και το Omen ενεργοποιήθηκαν σε στιγμές που ο Γκόκου δεν είχε πολύ δύναμη, ούτε στο manga ούτε στο anime. Πώς εξηγείται τότε ότι είχε αρκετή θεϊκή δύναμη και τώρα όχι? Και αν η θεϊκή δύναμη όντως είναι God Key, δεν βγάζει νόημα, διότι ούτε το Omen ούτε το Master Ultra Instinct δεν το άναψε ο Γκόκου ποτέ με God Key. Κάνω λάθος? Πείτε μου. Και να μην μου πείτε, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Okay, ο Τζάκο φεύγει και ο Γκόκου για κάποιο λόγο η ενέργειά του απορροφήθηκε. Πιθανότατα, εντάξει, αυτό βγάζει λίγο νόημα γιατί τον έδεσε ο Μόρο, άρα από τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με το Μόρο, μπορεί και του απορροφάει την ενέργειά του.
του κάνω βετζέτα, μην χάνεις την ενέργειά σου, η δύναμή του απορροφιέται, οι υπόλοιποι φτάνουν στο πεδίο της μάχης και η γυναίκα κάνει, ρωτάει ο Πίκολο κάτι πολύ άκυρο, λέει αν η τεχνική του βετζέτα, το Spirit Fusion, το οποίο απελευθερώνει πνεύματα, όχι ενέργεια, πνεύματα, spirits, μπορείς λέει να το κάνεις ανάποδα. Γιατί ποιο πνεύμα θες να βάλεις μέσα στον Γκόκου. Σε ρωτάω αν μπορείς να μαζέψεις, εντάξει τα αγγλικά το λένε τσι, κι είναι κανονικά, κι, και να το δώσεις στον Γκόκου. Το Spirit Fusion δεν απελευθερώνει κι. Απελευθερώνει πνεύματα. Κάνω λάθος. Ή τουλάχιστον απελευθερώνει ζωτική ενέργεια. Συγγνώμη τώρα, το κι... Κοιτάξτε που, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το Dragon Ball πάντα είχε πρόβλημα με δύο ορολογίες. Η μία ήταν το κι και η άλλη ήταν το γκένκι. Και συνήθως το μάγκα, γιατί το έχω συζητήσει αμέτρητες φορές με παρέα, το μάγκα ήταν λίγο ευέλικτο. Δηλαδή γκένκι ήταν πάντα ορολογίες οι οποίες τις χρησιμοποιούσε όπως ήθελε. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που είχα και γκρίνιαζαν πάρα πολύ κόσμος και εγώ μαζί τους, ήταν ότι όταν ο Γκόκου έκανε στο Tournament of Power τη Spirit Bomb, δύο από τα άτομα που του δώσαν ενέργεια ήταν οι 18 και 17. Αυτά υποτίθεται, εντάξει, μπορεί να μην έχουν απεριόριστο key, αλλά έχουν απεριόριστη... βασικά πρέπει να έχουν απεριόριστο key, έχουν απεριόριστη αντοχή, δεν κουράζονται. Άρα μπορούν να σπαμάρουν ακτίνες συνεχώς, από τη στιγμή που μπορούν να δίνουν key. Και το key είναι παράλληλο του γκένκι. Για ποιο λόγο όταν ο Γκόκου ζητάει γκένκι στη Spirit Bomb δεν μπορούν απλά να του δίνουν συνέχεια. Ρωτάω εγώ, εντάξει παιδιά, η απλή μου γνώμη είναι, δεν είμαι, δεν το κάνω θέμα, όχι το κάνω, αλλά το πρόβλημά μου είναι για ποιο λόγο τώρα βάζουμε και τρίτη μεταβλητή μέσα και τέταρτη βασικά. Γκένκι, Key, God Power, Spirits. Απλά κάντε το ξεκάθαρο. Πείτε, ο Μόρο απορροφούσε Key, ο Βετζέτα κάνει release Key. Αλλά άμα κάνει release Key, πώς δουλεύει το Spirit Fusion στον Πίκολο. Άμα θυμάστε, ο Βετζέτα γυρίσει και κάνει στον Πίκολο. Άμα θες, μπορώ να σε χωρίσω από τον Νέιλ και από τον Γκάμι. Τον Γκάμι. Το Θεό. Το πνεύμα του καλού που λέγαμε στα ελληνικά. Άρα, μπορεί να χωρίζει πνεύματα, να βάζει Key και τα δύο. Ή μήπως να πάει να γαμηθεί. Τέλος πάντων. Δεν θέλω δηλαδή να γίνομαι κακός. Το λέω λες και λέω κάτι κακό. Αλλά ο Βετζέτα τώρα υποτίθεται έχασε και την άβρα του Evolution. Βασικά δεν νομίζω ότι είναι πια σε Evolution. Πες, είναι σε Blue. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει σε Manga. Είναι δύσκολο. Και λέω ο Βετζέτα ότι ναι, μπορώ να το κάνω γιατί είναι η ίδια λογική. Και λέει δώσε όλη μας την ενέργεια στον Γκόκου. Οκ. Okay. Καταρχήν, Πίκολο, το να δώσεις ενέργεια σε ένα άτομο δεν χρειάζεται κάποιον μεσάζοντα. Θυμάσαι στο Freezer Saga που πήρες την ενέργεια του Γκόχαν και του Κρίλιν για να κάνεις μια τελευταία κλωτσιά στον Freezer ώστε ο Γκόκου να προλάβει να ολοκληρώσει τη Spirit Bomb. Το να δώσεις σε κάποιον εκεί, θυμάσαι όταν ο Γκόκου σαν Super Saiyan πέταξε εκεί στον Freezer για να σηκωθεί. Το να δώσεις εκεί δεν απαιτεί κάποιον μεσάζοντα. Μπορεί να το κάνουν όλοι. Τώρα, άμα μιλάμε για γκένκι, είναι άλλη φάση. Αλλά άμα μιλάμε για γκένκι, δεν έχει σχέση ούτε με κι, ούτε με πνεύματα. Πώς μπορεί να κάνει το... Σε τι βοηθάει το Spirit Fusion, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον είναι ένα ωραίο moment. Είμαι σίγουρος ότι στο άνιμε αυτό μπορεί να το κάνουν να δείχνει θεαματικό με τη σωστή μουσική και να δείχνει λίγο να έχει απελπισία. Τι λέει? Ωραία, όλοι μαζεύονται για να του δώσουν ενέργεια. Επίσης, ο Γκόκου δεν χρειάζεται God Key, God Power, πώς το λένε. Με εξαίρεση πιθανότατα του Πίκολο, γιατί είχε μέσα το πνεύμα του καλού, κανένας από τους φίλους του δεν έχει God Power. Κανένας. Το Γιάμτσα, το Τσάουτ, ο Μαλάκο, ο Τσάουτς και ο Γιάμτσα υπάρχουν σε πάνελς, γαμάτο. Ούτε ο Τένσινχαν, κανένας δεν έχει θεϊκό Key. Ο μόνος πιθανότατα που να έχει θεϊκό Key είναι ο Πίκολο, λόγω του Κάμι. Και λέει, Ντέντε, μάζεψε όλο το Key και send it our way. Τώρα μαζεύουν εκεί! Μα ο Γκόκου θέλει God Power, όχι εκεί! Τέλος πάντων. Τι λέει? Μπορώ να το κάνω. Οκ. Okay. Ω, Ντέντε την είδε Γκόκου από τον Μπου Σάγκα. Όλοι σας δώστε μου τη γραμμή σας.
Οκ. Περίμενε. Να το δεχτώ ότι οι Z-Fighters είναι martial artists. Κάπως μπορούν να μετατρέψουν το ki τους να το κάνουν god ki. Αυτοί εδώ, πού τη βρίσκουν τη θεϊκή ενέργεια? Άρα, δεν θέλουμε θεϊκή ενέργεια. Θέλουμε ki, όπως λέει μετά ο Πίκολο. Αλλά το πρόβλημα μου ποιο είναι? Αυτοί οι χαρακτήρες δεν έχουν πολύ ki για να δώσουν. Πίκολο, μήπως θες να του δώσεις γκένκι? Το γιοτάρο. Μήπως θες να του δώσεις γκένκι? Επίσης, αυτό... Αυτή η Μπούλμα δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει, γιατί με έκανε σαν αγοράκι. Εντάξει, θα μου πείτε ένα throwaway panel είναι, αλλά είναι πολύ κακοσογραφισμένη η Μπούλμα. Τέλος πάντων, μου αρέσει αυτή. Κοιτάξτε, αυτό το δίνω. Αυτή είναι ωραία λεπτομέρεια. Πίσω, θα σου πω τι γίνεται. Όταν ο... Όχι, δεν είναι ωραία λεπτομέρεια. Είναι μαλακία αυτή. Μόλις σκέφτηκα ότι είναι τεράστια βλακία αυτό που είδα. Λέει ο Τρανκς, άκουσε τον Πίκολο, λέει. Ναι, και θέλει να του στείλουμε το ki μας. Το ki. Όχι, τι θεϊκή ενέργεια. Τέλος πάντων, λογικά θέλουν τον Goku να πάρει ki. Δεν ξέρω, για να σπάμε κάμε χάμε. Δεν ξέρω. Το πρόβλημα μου ποιο είναι? Για ποιο λόγο ο Goten και ο Trunks βρίσκονται στο νησί του 17? Το tournament of power έχει τέλειωσε εδώ και καιρό. Συγγνώμη, ο Goku τους ξέχασα εκεί πέρα. Δεν υποτίθεται ότι ο Goten και ο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν ο Goku πήγε να πάρει τον 17, είπε ότι θα αφήσει πίσω τον Goten και τον Trunks. Και υπήρχε ένα μικρό special τσαπτεράκι στο. Νησί του 17, όπου ο Goten και ο Trunks φοράγαν τα ρούχα των Rangers, των Park Rangers, και εμφανίστηκαν κάτι σελάκια, κάτι Cell Juniors και τα νικήσανε. Αλλά για ποιο λόγο είναι ακόμα εκεί ο Goten και ο Trunks? Παιδιά, συγγνώμη. Ο Goku τους έφυσε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Λογικά ο Γκόκου τους ξέχασε στο νησί. Ο Γκόκου έχει να δει τη μάνα του κανένα μήνα. Καλά, ο Τράγκης μιλάμε. Τι λέει? Look out, όχι sanctuary, αλλά εντάξει, αυτά είναι Αμερικανία, δεν με ενδιαφέρει. Λέει ότι του ήρθε ki, λέει, από το βασίλειο του Θεού. Πώς το λέγαμε, το παλάτι του Θεού το λέγαμε στα ελληνικά. Και από τον Τράγκς και τον Goten, τα πετάει μέσα σε αυτή τη σφαίρα και βάζει και τη δικιά του ενέργεια και με όλα αυτά ο Goku επαναφορτίζεται αρκετά. Οπ, ωραίο, μου αρέσει που έχει highlights τα μαλλιά, ωραία λεπτομέρεια. Και γίνεται blue. Και το λέει και ο Piccolo, είναι απλά η μπλε μορφή του. Γιατί δεν χρησιμοποιεί το Ultra Instinct. Κοιτάξτε. Πρώτον, γιατί δεν έχει αρκετή ενέργεια Πίκολο, αλλά αλλού θέλω να το πάω. Συνήθως σε ένα τέτοιο δισέλιδο θα γκρίνιαζα. Θα λέγα, ω, κοίτα πόσα πολλά τσάπτες, κοίτα πόσα πολλά τώρα. Κοιτάξτε. Όχι. Εδώ ότι κάνει track τη δράση συμφέρει, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει άγχος, υπάρχει στρες. Άρα θέλουμε να βλέπουμε κάθε δευτερόλεπτο. Κοιτάει να εκμεταλλευτεί κάθε δευτερόλεπτο. Αν ξέρουμε αυτό που είναι κάπως αστείο. Εντάξει, τον Goku απλά που προωθεί τον εαυτό του με ki. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή τη σελίδα και μου αρέσει πάρα πολύ οι αντιδράσεις του, τα πρόσωπα που κάνει για τον Μόρο. Ο Μόρο δηλαδή σε αυτή τη μορφή μπορεί να είναι πανάσχημος, αλλά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ωραία τα πρόσωπα που του ζωγραφίζει. Τον ζωγραφίζει κυριολεκτικά τσαντισμένο. Και φυσικά έχουμε και τον Goku, ο οποίος, αν και τσαντισμένος, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Από τη στιγμή που το Master Ultra Instinct. Κοίτα! Από τη στιγμή που σου δώσαν αρκετή ενέργεια να κουνιέσαι και να μεταμορφώνεσαι, γιατί αυτό γκρίνιαζε, δεν είχε αρκετή ενέργεια. Γιατί δεν μπαίνει σε Master Ultra Instinct? Το Master Ultra Instinct, το γιοτάρο, δεν είναι επίπεδο. Υποτίθεται είναι τεχνική. Τώρα έγινε επίπεδο, μπορεί να μεταμορφώνεσαι. Τέλος πάντων. Ναι, και καλά, λέει ότι δεν έχει αρκετή ενέργεια από εμάς για να γίνει Master Ultra Instinct. Επαναλαμβάνω, είναι τεχνική και όχι επίπεδο που χρειάζεται ενέργεια για να μεταμορφωθεί. Συγγνώμη, Goku. Α, και καλά η δύναμη του, η θεϊκή. Εντάξει, θα το κλείσω, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Η δικιά μου θετική, θεϊκή δύναμη. Μα είπαμε ki! Όχι γκένκι. Όχι πνεύματα. Όχι god power. Ki! Τώρα ξαναπάμε πίσω στο god power.
Τι είναι αυτό, τι λέει. Δεν ξέρω, λέει, την ιστορία, αλλά από ό,τι φαίνεται το κανονικό κι δεν είναι αρκετό. Ε! Δηλαδή, συγγνώμη. Ο... Περίμενε. Ο Ντέντε δηλαδή κάνει κάποια μετατροπή του κι. Παίρνει δηλαδή... Τώρα αυτά είναι headcanon, αυτά είναι από το μυαλό μου τα βγάζω. Προσπαθώ να βγάλω λογική. Δηλαδή, όλοι στέλνουν κι, ο Ντέντε το δέχεται, το μετατρέπει σε θεϊκό κι και το στέλνει. Για ποιο λόγο ο Ντέντε μπορεί να το κάνει και ποιος το έκανε για τους Z-Fighters. Ή και καλά χρησιμοποιεί αυτό που λέγαμε εμείς παλιά όταν πρώτο είχε ανακοινωθεί το θεϊκό κι που λέγαμε «Α, το θεϊκό κι είναι απλά μια καλύτερη έκδοση του απλού κι». Και λέει, και εντάξει τέλος πάντων, προσπαθώ να βγάλω λογική. Έχουμε λέει, ο Τζάκο πήγε να βρει τον Μάτζιν Μπου, ξέρουμε που πάει προφανώς αυτό. Okay. Συγγνώμη παιδιά, λέει, αλλά όλο το φταίξιμο είναι δικό μου. Λες να είναι δικό σου. Γιατί, επειδή το Γιωτάρο κυριολεκτικά σε έγραψε χωρίς λόγο να συμπεριφέρεσαι σαν το Σελ Σάγκα. Όλα λέει, τελείωσαν. Έξυπνο αυτό που πω Γιάμτσα, να φύγουμε λέει και να αφήσουμε λέει και να ζητήσουμε τη Dragon Ball να τα φτιάξουν όλα. Αν αυτά στη γη λέει καταστραφούνε, έχουμε τις... Σωστά, έχουμε τις Super Dragon Balls. Δεν θα δουλέψει, λέει, όταν ο Μόρο εκραγεί. Θα πάρει μαζί το ολόκληρο το γαλαξία. Πρώτον, μπορείς να μεταφέρεις την Dragon Ball σε άλλο γαλαξία, αφού δεν θυμάστε ότι είναι χωρισμένες σε δύο γαλαξίες. Δεύτερον, μπορείς απλά να πας κατευθείαν στον Άμε και να κάνεις επιτόπου ευχή και να πεις η ευχή μου είναι να χωρίσω το Μόρο και, τη γη. Έχεις τον Wish. Πάει πίσω στον χρόνο. Έχω τα νεύρα μου. Έχουμε πολλά πάνελς. Πάω, αλάκα και τα πάνελς. Λοιπόν. Τι λέει ακόμα και οι Dragon Ball στο διάστημα, λέει, θα γίνουν κομμάτια, ναι, θα γίνουν σκόνη. Δεν έχουμε χρόνο, ούτε γι' αυτό λέει να μαζέψουμε τη Dragon Ball, δεκτό. Απλά κοίτα το τέρας, ήδη έχει πάει τρελό. Ω, μαλάκα, κοιτάξτε ωραία έκφραση που έχει ο Μόρο. Καταστρέφω το Σουγκόκου. Ω, μαλάκα, ωραίο πάνελ, μαλάκα, σε ψυχάκιας είναι. Θα εκραγεί, λέει, από μόνος του, λέει, πολύ σύντομα. Ό,τι και να κάνουμε, οκ. Okay. Απλά, τουλάχιστον, λέει, πρέπει να πάρουμε τον Γκόκου, λέει, πίσω. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πεθάνει έτσι. Α, και ο Γκόχαν θέλει να πάει να βοηθήσει. Και ο Γιάμτσα λέει, ωραία, λέει, μετά από όλα αυτά, λέει, πάλι θα πεθάνω, λέει, χωρίς να έχω παντρευτεί. Και ο Τσάουτσου πήρε το πρώτο του πάνελ μόνο για αυτόν πιθανότατα από το Cell Saga. Δεν νομίζω ότι ο Τσάουτσου έχει πάρει άλλο πάνελ και άμα δεν θέλω να γίνομαι τέρμα κάθρος, μπορεί και πιο νωρίς. Ο Τσάουτσου γενικά δεν εμφανίζεται πάρα πολύ στην ιστορία. Επιτέλους, το Γιωτάρο του έδωσε ένα πάνελ. Wow. Γενικά μου αρέσει ο χρωματισμός, η σκίαση. Βασικά όχι ο χρωματισμός, η σκίαση που έχει κάνει είναι πολύ ωραία. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια τεράστια πηγή φωτός και το έχει κάνει πολύ καλό για να δούμε αν βγάζουν λογική οι σκίες. Οι σκίες που βγάζουν λογική. Και. Ω! Μια spirit bomb. Τι γίνεται, ήρθε ο future trunks με το σπαθί. Θεϊκή δύναμη. Νιώθω, λέει, τη θεϊκή δύναμη. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ. Ξέρω γιατί, αυτό είναι πολύ ωραίο πάνελ. Πω, και επίσης αυτό το... Και λέει, who sent this? Ένα λεπτό. Θα δω κάτι, σε μια σελίδα λίγο πιο νωρίς. Φαίνει ο Τζάκου, πάει εδώ. Okay. Α, άρα αυτό που έγινε εδώ είναι ότι ο Τζάκο ξύπνησε τον Μπου. Δεν ξέρουμε πώς, γιατί ο Μπου δεν μπορεί να ξυπνήσει. Και ο Μπου έγινε πάλι Κάιοσιν. Ο Ντάι Κάιοσιν, ο δυνατότερος Κάιοσιν. Και πήγε και βρήκε τον Ουμπ για να δώσει θεϊκή δύναμη. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ έπρεπε να τσαντιστώ. Έπρεπε να πω τι μαλακία είναι αυτή. Αλλά, το Γιωτάρο είναι τυχερός. Στον τελευταίο τόμο, γιατί μαζεύω τον Dragon Ball Super, είδα ότι ο Γιωτάρο. Πριν πολλά chapters είχε κάνει αναφορά ότι περισσότερη θεϊκή δύναμη του Μπου
μεταφέρθηκε στον Κακόμπου και καλά σαν αντίδραση περισσότερη θεϊκή δύναμη και καλοσύνη πήγε στον Κακόμπου, ασχέτως που δεν βγάζει λογική από τη στιγμή που κράτησε το κορμί του, το χοντρό κορμί το κράτησε ο χοντρός που, αλλά τέλος πάντων. Άρα το έκτισε κάπως ότι ο Kid Boo, ότι ο Boo, η προσωποποίηση του Κακού Boo, ότι ο Ούμπου ουσιαστικά ήτανε, είχε όλη τη θεϊκή δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς λειτουργεί αυτό από τη στιγμή που ο Ούμπ, αν δεν κάνω λάθος, είναι με τενσάρκωση. Δηλαδή είναι με τενσάρκωση και κράτησε τις ιδιότητες. Μου πεις γιατί το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Γιατί θέλω. Τέλος πάντων. Επίσης, όπως είπα, όταν ο Τογιοτάρο θέλει να ζωγραφίσει shots με backgrounds τα κάνει όμορφα. Γενικότερα δεν χρησιμοποιεί πολλά backgrounds, αλλά όταν το κάνει, το κάνει. Δεν είναι άσχημο. Για να δούμε. Και είναι λίγο. Όπα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω τον λένε Ουπ. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ο Ντέντε τώρα κάνει αναφορά στον Ουμπ και στη συνέχεια, όταν υποτίθεται, υπάρχει άλλα μερικά chapters όπου ο Ουμπ εμφανίζεται για πρώτη φορά και δεν τον ξέρει κανένας. Τι λέει, of course. Τι λέει. Great Lord. Great Lord of Lords. Ναι, πρέπει. Α, τώρα είναι μισό-μισό. Okay, άρα εξηγούσε γιατί όταν πρωτοπολέμησε ο Great Lord of Lords τον Μόρο όταν ήταν ακόμα κρικρή, άμα θυμάστε, δεν μπόρεσε να κάνει το Sealing Technique που είχε κάνει παλιά, άρα δεν μπόρεσε να τον σφραγίσουν εκεί πέρα. Okay, άρα είναι μισό-μισό. Θεωρητικά. Αλλά για ποιο λόγο ένας τόσο αδύναμος χαρακτήρας? Γιατί θεωρητικά ο Great Lord of Lords δεν είναι δυνατότερος από τον Kid Boo. Πώς ένας τόσο αδύναμος χαρακτήρας έχει τόσο πολύ θεϊκό κι? Τέλος πάντων, αυτό πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι ο Ουμπ πήρε και αυτός αυτή τη δύναμη, ναι. Τι λέει? Evil Boo's reincarnation was born on Earth, what a lucky break. Ναι, εντάξει, δεν είναι lucky break, ο Γκόκου το ζήτησε αυτό να γίνει. Είναι, λέει, αυτό σωστό, δεν ξέρω τι κάνω. Εντάξει, αυτό χτίζει και λίγο για ποιο λόγο ο Ουμπ είναι τόσο δυνατός όταν εμφανίζεται στο τέλος του Dragon Ball Z, που υποτίθεται ότι ο Γκόκου είναι υπερδυνατός. Εντάξει, σου λέει, έχει θεϊκή δύναμη. Φυσικά ο Βεντζέτα, όποιο και να είναι αυτό το key, μη μου πείτε γιατί θα χαλάσουμε το μάγκα στο τέλος του Z. Πάρτε αυτό και χρησιμοποίησε το, λέει, για άλλο ένα γύρο του Ultra Instinct. Πόσο γουστάρω που ο Βεντζέτα πήρε την πόζα τη Spirit Bomb, τέλος πάντων. Και ο Γκόκου απορροφάει αυτή την ενέργεια. Μου αρέσει που η ενέργεια πήγε ακριβώς πάνω στον Γκόκου και όχι καθόλου στον. Α, και εδώ είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο πάνελ. Που δεν ξέρω ο Τογιοτάρο πώς το σκέφτηκε αυτό. Έφτιαξε τον Γκόκου να γίνεται κουράμα, κυριολεκτικά. Και. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή άμα πρέπει να είμαι λυπημένος ή άμα είναι κάτι γαμάτο. Αλλά. Για ποιο λόγο τον έκανε κουράμα? Απλά κάνε τον Γκόκου την άβρα του, σιγά σιγά τον κύκλο από την άβρα να μεγαλώνει και να ανοίγουν τα χέρια του Μόρο. Εντάξει. Είναι πρωτότυπο, μπορώ να το πω. Είναι ανόητο, μπορώ να το πω. Με πειράζει? Όχι. Legit δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται δηλαδή να κρινιάξω να πω γιατί έγινε αυτό. Αλλά πολύ μικρό το κακό. Τίποτα κακό εδώ πέρα, εντάξει, είναι απλά ακολουθεί τη δράση. Επειδή είναι, κοιτάξτε, επειδή είναι σημείο όπου είναι πολύ κρίσιμο, το ότι χρησιμοποιεί πολλά μικρά πανελάκια για να δείχνει πάρα πολλά, δεν με πειράζει. Και έχουμε τον Γκόκου κυριολεκτικά να γίνεται κουράμα, full Biju mode, είναι το δυνατότερο Τζιντσουρίγκι και για κάποιο λόγο ο Γκόκου όταν είναι Τζιντσουρίγκι δεν έχει μάτια, όχι, είναι κλειστά τα μάτια του και ο Γκόκου ανοίγει τα μάτια του, παίρνει αυτά τα. Δεν ξέρω γιατί, αυτά τα τετραγωνισμένα μάτια που είχε ο Τογιοτάρο δεν μου αρέσει, που ζωγραφίζει τον Γκόκου για Ultra Instinct, δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέρετε γιατί, δημιουργεί αυτό εδώ το κενό. Είναι πολύ ενοχλητικό. Ανάμεσα στα μάτια μας. Εντάξει. Μπορώ να μην γίνομαι κακός. Κανονικά δεν φαίνεται πολύ έντονα το ενδιάμεσο των ματιών μας, αλλά είναι martial artist. Έπρεπε λίγο να το ζωγραφίζει διαφορετικά. Επίσης, μου αρέσει που ζωγραφίζει εδώ ωραία τα μαλλιά και εδώ χάλια. Εντάξει, δεν έχει πολύ συνοχή το μαλλί του, από την αλήθεια, σε κάποια σημεία. Εδώ, ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό και εδώ. Και εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν μπανάνες.
Είναι περίεργη φάση, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ηλίθια ιδέα. Αλλά αυτό το πάντελ δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Αυτό δηλαδή θα ήθελα να το δω animated. Και ο Γκόκου για κάποιο λόγο τεντώνει το χέρι του σαν. Στην αρχή νομίζω ότι θα κάνει Χακάι. Μοιάζει λίγο με την μπόσα του Χακάι, απλά δεν βάζει το άλλο χέρι για guard. Και όχι, απλά δεν πάει να το πιάσει τον κρίσταλο, απλά πετάγεται και τραβάει μια μπουνιά στον κρίσταλο. Ωραίο δισέλιδο. Πολύ ωραίο δισέλιδο. Πιστεύω όλα αυτά τα έκανε καθαρά για αυτό το δισέλιδο. Επίσης, wow! Πραγματική μύτη στο Dragon Ball. Χρόνια έχω να δω. Ρουθούνια βασικά. Ρουθούνια στο Σογκό, χρόνια έχω να δω. Συνήθως ζωγραφίζουν τη μύτη ένα τρίγωνο και από κάτω δεν έχει τίποτα ή έχει δύο γραμμούλες. Τέλος πάντων, πανέμορφο. Δεν μπορώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά να το κάνει, να το τυπώσεις. Τόσο όμορφο. Χαζό που έφτασε, θα ήταν ωραίο σαν φάναρτ, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και φυσικά τώρα που η δράση τελείωσε πρέπει να επιστρέψουμε στα 8 τρισεκατομμύρια πάνελς. Έχουμε κάτι, έναν τεράστιο ήχο στη γη. Έχουμε τον Whis να κοιτάει από μακριά και να καταλαβαίνει ότι ο Goku τα κατάφερε. Ο κρίσταλος να σπάει. Μια τεράστια έκρηξη να γίνεται. Η γη με κάποιο τρόπο να επιβιώνει. Ωρε φίλε, φτάνει, φτάνει. Μαλάκα, τι λάβες πετάγονται. Τίποτα δεν έμεινε από το μόρο. Ο Krillin για κάποιο λόγο να γίνεται τσούντερε για να βγάλει τη γλώσσα του. Και όλοι ρωτάνε τι συνέβη. Αν τα κατάφερε. Wow. Και ο Πίκολο δείχνει το. Α, λογικά δείχνει το Γκόκου από μακριά. Και ο Γκόκου κυριολεκτικά στο ίδιο στυλ με τον Μπουσάγκα κάνει πάλι το thumbs up. Εντάξει. Και το επόμενο κεφάλαιό μας είναι σε 8 μέρες, όπως λέει εδώ πέρα και το μάγκα. Λοιπόν, τώρα θα ρωτήσετε, μιας και ολοκληρώθηκε το μάγκα, τα είπαμε όλα. Πώς μου φάνηκε αυτό το μάγκα. Κοιτάξτε. Θα είμαι δίκαιος. Δεν μπορώ να είμαι δίκαιος. Κοιτάξτε, ωραία, ωραία, ωραία. Θα το χωρίσουμε αλλιώς. Γιατί αν μιλήσω τώρα και πω να είμαι δίκαιος και πω κάτι και μετά το αλλάξω, δεν θα είναι σωστό. Θα σας πω τι θα κάνω. Αντικειμενικά το chapter δεν έδειχνε άσχημο. Και επίσης ήταν ένα chapter το οποίο ήταν χορτάτο. Συνήθως τα chapter του Toyotaro ξεκινάνε μια μάχη, κάθονται, η μάχη είναι και στο επόμενο, στο επάνω. Γενικά δεν ξέρει να γράφει cliffhanger στο Toyotaro. Δεν ξέρει να σε κάνει να θες να αγχωθείς. Το μόνο cliffhanger που ας πούμε ένιωσα ότι ήθελα να μάθω και δεν το ήξερα ήταν όταν ο Μόρο είπε έκανα ακόμα μια ευχή τότε που ήταν κρικρή ακόμα και η ευχή του είπε, η μια ευχή του ήταν να πάρει πίσω τις δυνάμεις του. Και μετά είπε έχω άλλη μια ευχή και η τελευταία ευχή του δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν. Τελικά όλοι περιμέναμε κάτι μπάντας, ήταν μια μαλακή, ήταν απλά να ελευθερωθούν όλοι οι εγκληματίες στις φυλακές στις Galactic Prison και τελικά αυτό δεν ήταν τίποτα το διασκεδαστικό. Μετά δεν υπήρχαν άλλα cliffhangers, ο Γκόκου δηλαδή άντε να γίνουμε πολύ τέτοιο. Πώς θα ολοκληρωθεί το Moro Arc που όλοι πιστεύανε αυτή τη μαλακία με το φασόλι και όλοι είχαμε καταλάβει ότι προφανώς. Το έχουμε πει και πολλές φορές ότι ο Μέρους, ότι θα πάρει το χέρι του Μέρους, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Τι να πω τώρα. Υπήρχαν πολλές αναφορές σε πολλές ταινίες προφανώς, στην ταινία του Slug, όπως είπα υπήρχε εκείνο το πάνελ που ήταν την ταινία 6, με τον Metal Cooler. Γενικότερα το Γιοτάρο ακόμα δεν μπορεί να ζωγραφίσει ανεξάρτητα από τον Toriyama ή από την Toei, ακόμα χρησιμοποιεί πάρα πολλά panels για αναφορές και δυστυχώς δεν φαίνεται να σκέφτεται να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω άμα σας αρέσει, παιδιά πείτε μου στο chat, άμα δηλαδή σας αρέσει που γίνονται αυτές οι μικρές αναφορές, αυτό το tracing, το tracing ουσιαστικά το πω στα ελληνικά, η ξεπατικοτούρα που γίνεται, πώς τη βρήκατε. Εγώ μένα προσωπικά δεν είναι και η καλύτερη μου. Αλλά το chapter κατάφερε να έχει δράση. Κατάφερε να αγχώνει, κατάφερε να έχει suspense, να σε χαϊπάρει για το τι θα συμβεί και γενικότερα να σε κρατάει σε μια εγρήγορση. Τι δεν κατάφερε όμως το chapter. Δεν κατάφερε να βγάλει λογική. Δεν κατάφερε για έναν ο οποίος είναι Dragon Ball fan. Τώρα παιδιά να μιλάμε legit. Το να είσαι Dragon Ball fan δεν είναι να. Πώς να το εξηγήσω. Είναι ένα χόμπι για μεγαλύτερες ηλικίες. Όσο και αν προσπαθούν να το πουσάρουν τον Dragon Ball ως νεανική σειρά, έχει ένα τεράστιο lore. Έχει λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να ξέρεις. Και αν απλά δεν βλέπεις τον Dragon Ball, απλά για να δεις. Άμυαλη δράση, που μεταξύ μας τον Dragon Ball δεν έχει το μοντέρνο Dragon Ball τόσο άμυαλη δράση.
δεν έχει ούτε τους χαρακτήρες που κοιτιούνται πια, ούτε τα πολλά μπροσπίσω, τις μπουνιές της μπροσπίσω, τις for loop punches. Είναι πολύ διαφορετικό και νιώθω ότι ένα παιδί τη μοντέρνα εποχή δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει τον Dragon Ball. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε αυτό. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο υπάρχει νοσταλγία για τον Dragon Ball από όλες τις ηλικίες. Ασχέτως δηλαδή μια ηλικία αν έχει μεγαλώσει με τον Dragon Ball, ακόμα έχει νοσταλγία. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν. Ενώ το Γιοτάρο είναι super fan, φαίνεται γιατί κάνει κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι ξέρει τι λέει. Για ποιο λόγο το Γιοτάρο δεν γίνεται full αναλυτικός, full deep στο lore, full να δίνει ωραία πράγματα. Τον βλέπω δηλαδή είναι τόσο προσεκτικός, προσπαθεί. Κάνει κάποιες ωραίες ιδέες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νιώθω ότι δίνει κάτι το εκπληκτικό. Με τον Goku Titan, ωραία αναφορά. Γενικότερα, νιώθω ότι δεν είναι το σωστό άτομο να γράφει το μάγκα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μόνο μοντέρνο μάγκα Dragon Ball το οποίο βλέπετε, αν και είναι παροδία, είναι του Dragon Garo Lee, έχει και το art, ήταν αυτό το... That time I got reincarnated as Yamcha. Είχε και το art, είχε και την ωραία αστεία ιστορία, είχε το σωστό πρωταγωνιστή και ήταν μια ωραία side ιστορία που τελικά βγήκε κάτι πιο deep και μου άρεσε. Και πραγματικά νιώθω ότι το Γιοτάρο δεν το πολύ έχει. Είναι καλός ίσως για να γράφει μικρότερες ιστορίες όπως το Heroes, αυτές τις What If ιστορίες. Όπου παρεμπιπτόντως το Heroes πρόσφατα πήρε ένα special όπου για πρώτη φορά πήραμε άνιμε κανονικό Heroes, όχι τους χαρακτήρες από τον Dragon Ball να έχουν περιπέτειες παρόμοιες με τις κάρτες, κυριολεκτικά να παιδιά να παίζουν το καρτοπέχνιδο. Που ήλπιζα να είναι έτσι το Dragon Ball Heroes. Δεν μου άρεσε η ιδέα ότι το Dragon Ball Heroes είναι κάτι σαν συνέχεια του Dragon Ball Super, με τους κανονικούς χαρακτήρες μας, με κάποιες μπλεγμένες πλοκές, με ένα επεισόδιο να έρχεται ανά τόσους μήνες. Άσχετο. Το Δεκέμβρη θα πάρουμε καινούργιο επεισόδιο. Δεν θυμάμαι πότε, νομίζω στις 20, να κάνω λάθος, αλλά θα πάρουμε καινούργιο επεισόδιο super. Και γενικότερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μου βγάζει τόση πολύ ψυχή το μάγκα. Δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Moro Arc πραγματικά κατάφερε να χτυπήσει κάποια σημεία που ήθελα να χτυπήσει, δηλαδή να μην είναι, δεν ήταν κακό. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιος ο οποίος είναι πιο casual πιθανότητα να το δει και να πει ήταν καλό. Γενικότερα όμως δεν με έκανε να... Πώς να το εξηγήσω. Το Dragon Ball είναι ένα μάγκα το οποίο μπορώ να το πιάσω ανά πάσα στιγμή για να το διαβάσω. Και το Dragon Ball, τη σειρά μπορώ να την δω ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι θέμα νοσταλγίας, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι νοσταλγικός προς το Dragon Ball, γιατί πολύ απλά το Dragon Ball δεν σταμάτησα ποτέ να το βλέπω. Δεν είναι ότι έχει περάσει 20 χρόνια και μετά είδα ένα πάνελ και είπα πω, θυμάσαι το Dragon Ball, να το ξαναδούμε. Το Dragon Ball δεν έχω σταματήσει ποτέ να το βλέπω. Από την πρώτη μέρα που παίχτηκε στον αντένα και άρχισα να το βλέπω, από τότε το βλέπω. Μπορεί όχι κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον κάθε εβδομάδα θα δω κάτι σχετικό με τον Dragon Ball. Δεν έχω μείνει δηλαδή ποτέ εκτός του Dragon Ball για να έχω κάποια μορφή νοσταλγίας. Αυτό το manga νιώθω ότι μετά με το που βγει σε τόμους και περάσει λίγο καιρός, δεν θα θέλει ο κόσμος αυτοί που είναι πραγματικά νοσταλγικοί να γυρίσουν πίσω να το διαβάσουν, διότι οι ιστορίες του δεν είναι πολύ καλές. Καταρχήν, αυτό το μηνιαίο format δεν βοηθάει. Υπάρχουν σειρές όπως το Attack on Titan, όπου από μήνα σε μήνα πραγματικά μένεις να τρως τα νύχια σου από το στρες τι θα γίνει. Υπάρχουν αντίστοιχες σειρές όπως το Dragon Ball Super, όπου οι cliffhangers γράφονται τόσο λάθος που ειλικρινά δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να τρέξεις με το που βγει καινούριο chapter να το διαβάσεις κανονικά. Είχα διαβάσει κάποια spoil για αυτό το chapter, είχα ακούσει ότι το art είχε βελτιωθεί πάρα πολύ και επίσης είχα ακούσει ότι τελειώνει το arc. Εντάξει, το arc τελείωσε επίσημα. Γιατί και ο Toyotaro το είχε πει ότι το 21 θα ξεκινήσει καινούριο arc. Άρα, στο επόμενο chapter, αυτό που έρχεται τώρα σε 8 μέρες, πιθανότατα θα ανακοινώνουν ποιο είναι το καινούριο arc. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην είναι ένα chapter το οποίο όλο θα φαγωθεί ώστε οι χαρακτήρες απλά γυρίσουν πίσω για να τρώνε. Ελπίζω να έχει και λίγο suspense. Θα δούμε. Αλλά το μόνο arc δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει το manga κάτι ιδιαίτερο πέρα από μια επέκταση του Dragon Ball, δηλαδή το anime ήμουνα hype να το βλέπω κάθε εβδομάδα, το manga ειλικρινά δεν ήμουνα πάρα πολύ hype να το διαβάζω, ίσα ίσα ψηλό το κάνω γιατί είναι Dragon Ball και γιατί θέλω να δω μήπως κάποια στιγμή γίνει καλύτερο, αλλά δεν κόβω και τη φλέβα μου, δηλαδή αν μερικές μέρες δεν διαβάσω Dragon Ball Super Manga
ή αν μου πετάξουν κάποια πάνελ και μου πούνε «Ω, γίνεται κάτι σημαντικό, δες το τώρα», δεν πρόκειται να τρέξω να το διαβάσω, δυστυχώς. Και τώρα σας μιλάει ένας πραγματικός Dragon Ball fan, δεν σας μιλάει. Σας μιλάει ένα άτομο το οποίο ευχάριστα βλέπει πάρα πολύ τη σειρά. Και γενικότερα νιώθω ότι όλα αυτά, οι μικρές λεπτομέρειες, οι αναφορές, γιατί εντάξει, αυτό ήταν τώρα σαν μια παράλληλη ιστορία στο Buu Saga. Ένιωθα ότι βήμα προς βήμα έπαιζε το Buu Saga, το τέλος του Buu Saga τουλάχιστον, από το Spirit Bomb του Buu Saga. Και ότι στο τέλος εμφανίστηκε ένα άτομο που έδωσε ενέργεια, είναι το αντίστοιχο όπως η Γίνη δώσαν ενέργεια στον Goku για να γυρίσει, για να νικήσει τον Kid Buu. Και είναι πάρα πολύ ωραία αναφορά ότι. Πώς να το πω, ότι και καλά η Γίνη δώσαν ενέργεια για να νικηθεί ο Kid Buu που ήταν κακός και τώρα μία μετενσάρκωση του Kid Buu που είναι καλός έδωσε ενέργεια για να σωθούν οι Γίνη. Ήταν ωραία φάση, δηλαδή προσπάθησε να το κάνει έτσι παράλληλα, δεν με ενθουσιάζει. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το chapter. Το chapter προφανώς είναι άνω του μετρίου, δεν μπορώ πια να τα λέω κάτω του μετρίου γιατί και το art είναι πάρα πολύ καλό. Θα θεωρούσα μεγάλη αδικία να γυρίσω να πω ότι το κεφάλαιο δεν είναι καλό, γιατί τουλάχιστον στο ασχέδια είναι άρτιο. Βλέπετε πολύ ευχάριστα. Ακόμα έχει κουραστικά panels, αλλά βελτιώνεται το γιοτάρο. Η ιστορία δεν με πολύ ενδιέφερε. Δηλαδή, αν έβαζα στο art, ας πούμε, 5 στο art, 5 πιάνει το καλύτερο στο art, 5 πιάνει και το καλύτερο στην ιστορία, σύνολο 10. Θα έβαζα, ας πούμε, στο art ένα 3 και θα έβαζα και στην ιστορία ένα 2 με 3. Δηλαδή, το Dragon Ball Super Manga είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαράκι. Το λέω εξαράκι γιατί μετά από καιρό δεν πρόκειται να ασχοληθώ να το διαβάσω. Και εδώ πέρα θα ήθελα να ολοκληρώσω το Dragon Ball Super Manga Review για το κεφάλαιο 66 και θα ήθελα να αφήσω κάποια πρόβλεψη από το επόμενο chapter. Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Τώρα δηλαδή κάθομαι να σκεφτώ μήπως υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αναλύσουμε. Τα μόνα πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό είναι το Demon Realm, δηλαδή επιτέλους το Dragon Ball Super να αναγνωρίσει τους δαίμονες και να έχουμε μια ιστορία με δαίμονες, ίσως με κάποιον απόγονο του Νταμπούρα, Ντάμπρα, πείτε τρόπος θέλετε, ή κάτι πάλι σχετικό με το Future Trunks. Δεν ξέρω τι άλλο. Θα το έβρισκα πάρα πολύ βαρετό να πάμε πάλι σε τουρνουά, είναι πολύ νωρί για τουρνουά. Επίσης υπάρχει η ιδέα μου, που υπάρχει πάντα στο background, ότι ο Γκόκου πρέπει να ταξιδέψει κάποια στιγμή στα άλλα σύμπαντα για να τα δούμε και πιστεύω ότι θα ήταν ωραία ιδέα το επόμενο arc να είναι στο Σάνταρα ή Σαντάλα, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά η Σάλατ, στο μάγκα το έλεγαν Σάλατ στην αρχή, γιατί το μάγκα και το άνιμι είχαν διαφορετικά ονόματα στον πλανήτη του Κάμπα. Αλλά θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Ελπίζω για το καλύτερο, ελπίζω να είναι κάτι διασκεδαστικό. Και αυτό είχα να σας πω. Από Mazinger Destro, γεια σας.